Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που έκανε την ερώτηση στο κανάλι και μας δίνει την αφορμή να το φτιάξουμε. Είναι μια φίλη η οποία είναι στη μέση ηλικία, είναι γύρω στα 60 από ό,τι μας έχει πει και δεν έχει κάνει ερωτική σχέση μέχρι τώρα, όχι επειδή δεν ήθελε, αλλά επειδή δεν προέκυψε. Και μας έχει περιγράψει και άλλες φορές ότι όταν ήταν πιο μικρή, έτυχε μια φορά που θυμάμαι κάποιος να της μιλήσει πολύ άσχημα, να της πει ότι είναι άσχημη κλπ. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Εγώ την έχω και φίλη στο Facebook και ξέρω. Λοιπόν, έτσι για να δώσουμε λίγο το background. Η φίλη αυτή μεγάλωσε με έναν πατέρα εξαιρετικά αυστηρό, πολυτερχικό, ο οποίος τη μείωνε συνέχεια. Άρα αυτό ψυχολογικά την έχει επηρεάσει, ούτως ώστε να μην έχει ψηλή αυτοεκτίμηση και να μην προσπαθεί και η ίδια με περισσότερους τρόπους για να βρει την αγάπη και τον έρωτα. Και τώρα στα 60 της ακόμη δεν την έχει βρει. Εγώ θα σου πω ακόμη. Θα σου πω, θα κάνεις ποτέ, θα σου πω ακόμη. Θα σου πω ακόμη επειδή θεωρώ ότι όσο ζει ο άνθρωπος και όσο αναπνέει είναι ικανός να ερωτευτεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Λοιπόν, ρωτάει φίλη, με όλα αυτά που μας διαβάζεις εδώ πέρα, όλες αυτές τις ιστορίες, όλα αυτά τα δράματα, τελικά, εμείς που δεν κάναμε σχέση μέχρι τώρα, χάσαμε ή κερδίσαμε? Χάσαμε αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, σεξ ή κερδίσαμε το ότι γλιτώσαμε τον πόνο και την ταλαιπωρία που τόσοι πολλοί άνθρωποι μας περιγράφουν εδώ μέσα από τις ιστορίες τους ότι βιώνουν? Να σου πω, φιλενάδα, δεν είμαι σίγουρη αν έχασες, είμαι σίγουρη όμως ότι κέρδισες. Είμαι σίγουρη πως δεν περίμενες αυτή την απάντηση. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε εσύ μπορείς να γνωρίζεις, τι είδους σχέσεις ερωτικές θα είχες, εάν είχες ερωτικές σχέσεις μέχρι σήμερα. Μακάρι να είχες και μακάρι να έχεις και στο μέλλον αληθινή αγάπη με έναν πολύ καλλιεργημένο άνθρωπο, με έναν άνθρωπο να μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί, με έναν άνθρωπο να σου φερθεί κατά πόσο σου ταιριάζει, να σε αγαπήσει, να σε εκτιμήσει και να σου δώσει πολύ ωραίες στιγμές. Αυτό είναι το ιδανικό. Μια υγιής ψυχολογικά σχέση, μια αληθινή αγάπη, μια ολοκληρωμένη αγάπη μεταξύ δύο ολοκληρωμένων προσωπικότητων. Αυτό όμως, όπως θα έχεις ήδη καταλάβει, είναι δυσέβρετο. Το ψάχνουμε όλοι, το έχουμε μέσα στο μυαλό μας ως ιδανικό, ως πλάνο, ως σχέδιο δράσης. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μια ωραία αγάπη, θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω τον απόλυτο έρωτα, θα ήθελα πάρα πολύ ένα love story που να είναι βγαλμένο από παραμύθι, θα ήθελα ένα love story το οποίο να μην είναι βγαλμένο από παραμύθι, αλλά να είναι, να έχει τα απαραίτητα, να με αγαπάει, να τον αγαπάω, να την αγαπάω, να αγαπιόμαστε, να μου φέρετε καλά, να του τις φέρομαι καλά, να περνάμε όμορφα. Αυτό, αγάπη μου, είναι δυσεύρετο. Είναι δυσεύρετο. Είναι ο στόχος όλων όσοι προσπαθούν να βελτιώσουν τον εαυτό τους και να εξελιχθούν ψυχοσυναισθηματικά προκειμένου να είναι ικανοί και να δώσουν ήδη πραγματική αγάπη αλλά και να αναγνωρίζουν την πραγματική αγάπη, είναι όμως δυσεύρετο. Άρα, δεν μπορώ να ξέρω αν έχασες κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχασες κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να γνωρίζω αν είχες μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι ερωτικές σχέσεις μέχρι σήμερα, ότι θα ήταν καλές ερωτικές σχέσεις και έχασες την αγάπη, τον έρωτα, το παραμύθι, τα πολύ ωραία συναισθήματα που θα είχες μέσα σε μια υγιή ερωτική σχέση. Όταν λέω παραμύθι, εννοώ παραμυθένιο, δεν εννοώ το παραμύθιασμα. Αυτή την όμορφη στιγμή. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχεις χάσει κάτι. Τι έχεις κερδίσει όμως? Τι έχεις κερδίσει όμως? Έχεις κερδίσει το γεγονός ότι δεν έχεις νιώσει και δεν έχεις βιώσει τι σημαίνει προδοσία. Δεν έχεις νιώσει και δεν έχεις βιώσει τι σημαίνει αποκτώ τον πολυπόθητο στενό συναισθηματικό δεσμό και μετά το χάνω. Δεν έχεις βιώσει τι σημαίνει ghosting essentially, ghosting. Δηλαδή να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να αρχίσετε να βγαίνετε, να μπαίνετε και εκεί που είναι όλα ωραία και εκεί που λες «Αχ,
Γύρισε και για μένα ο τροχός. Αχ, και μια ντουάρι, ο άλλος να εξαφανιστεί ως φάντασμα. Πολύ πόνο στον Κώστη. Πάρα πολύ πόνο. Το να μας αφήσει ο άλλος στα κρύα του λουτρού ή άλλη στα κρύα του λουτρού χωρίς εξήγηση. Επίσης δεν έχεις βιώσει τα πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα των καυγάδων μεταξύ ενός ζευγαριού. Στο webinar που κάναμε με τη δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου αφιερώθηκαν αρκετά slides από την παρουσίαση και αρκετό μέρος του webinar για να μας περιγράψει η Αριστονική πώς οι καυγάδες ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, οι συγκρούσεις και όλα αυτά καταστρέφουν όχι μόνο την ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία των συμμετεχόντων. Μας αρρωστάει μια προβληματική ερωτική σχέση. Οι καυγάδες μέσα σε μια σχέση, οι καυγάδες μέσα σε ένα γάμο καταστρέφουν την υγεία μας. Άρα φιλενάδα, έχεις γλιτώσει από καυγάδες, έχεις γλιτώσει από την προδοσία, έχεις γλιτώσει από το αίσθημα της εγκατάλειψης, έχεις γλιτώσει από την απέραντη ανία και βαρεμάρα που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στις σχέσεις τους και τους γάμους τους. Όταν περάσει το πρώτο διάστημα που είναι όλα έτσι πολύ έντονα χρωματισμένα από τις ορμόνες και καταλαγιάσουν τα πράγματα, πάρα πολλοί άνθρωποι βαριούνται απίστευτα. Δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα, νιώθουν άβολα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ή μπορεί να μην είναι το ίδιο του στο σπίτι, μπορεί να έχουν μετακομίσει στο σπίτι του αλουνού της Αλληνής. Γενικά έχεις γλιτώσει από αυτό το συνέστημα, το βαρύ, ότι τι κάνω με τη ζωή μου ρε παιδί μου εδώ πέρα. Πού βρίσκομαι, τι κάνω, τι γίνεται. Έχεις γλιτώσει από αυτό. Έχεις γλιτώσει από επεμβατικά πεθερικά κουνιάδες και τέτοια. Αχ, αυτό που το βάζεις, που το βάζεις, που το βάζεις, που το βάζεις. Ξέρεις τι μεγάλη υπόθεση είναι να γλιτώσεις από την ελληνική αγία εντός 400 εισαγωγικών οικογένεια. Και να λέει πεθερά και να λέει κουνιάδα και να λέει ο πεθερός και να λέει ο κουνιάδος και να λέει ο ένας και να λέει ο άλλος και να επηρεάζεται ο καλός σου και η καλή σου και να είσαι, τι να πω, εγκλωβισμένος σε κατάσταση από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις. Το βασικότερο πρόβλημα όταν μπεις μέσα σε μια ατέριαστη ερωτική σχέση είναι ότι εξαρτάσαι εφόσον συγκατοικείς, εφόσον παντρευτείς, εφόσον ενώσεις τη ζωή σου τέλος πάντων, εξαρτάσαι από τις αποφάσεις που θα πάρει κάποιος άλλος, ο οποίος αυτός ο κάποιος άλλος μπορεί να είναι παντελώς ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος. Μπορεί να είναι κάποιος, κάποια που να είναι εξαιρετικά κολλημένοι στους γονείς τους. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι συναισθηματικά αναλφάβητοι, να έχουν πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Και εσύ να προσπαθείς να ζήσεις όπως ξέρεις, δηλαδή με έναν τρόπο υγιή, με έναν τρόπο φυσιολογικό, να μιλήσεις, να συζητήσεις για αυτά που συμβαίνουν, να ανοίξεις το στόμα σου, να μοιραστείς, να επικοινωνείς, να κάνεις και να έχεις απέναντι σου έναν τοίχο, να έχεις απέναντι σου ένα κούτσουρο, κούτσουρο μεταφορικά και εντός πολλών εισαγωγικών, το οποίο να σου λέει, τι είναι αυτά που λες, α, διαβάζεις πολλά βιβλία, α, σου έχει χαλάσει το μυαλό αυτή η ψυχολόγος που βλέπεις τα βίντεο. Γλίτωσες από αυτό. Πραγματικά γλίτωσες από αυτό. Φαντάστηκες να το βιώνεις αυτό. Γλίτωσες από αυτό. Επίσης γλίτωσες από το γεγονός να κάνεις παιδιά με έναν άνθρωπο που εσύ ως μάνα, εσύ γυναίκα γι' αυτό λέω ως μάνα, ή ως πατέρας θα έλεγα σε κάποιον άντρα, να είχες συγκεκριμένες αρχές και αξίες και απόψεις για το πώς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και όμως ο άλλος να σου λέει, τι είναι αυτές οι βλακίες που Άσε το παιδί 10 ετών να πιει μπύρα. Άσε το παιδί να δοκιμάσει την μπύρα. Άσε το παιδί να του δώσουν μια ροφηξία από το τσιγάρο. Τώρα σας λέω πολύ extreme πράγματα, αλλά αυτά μεταφέρετε τα και λίγο. Μεταφέρετε τα και λίγο πώς μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα και σε άλλα επίπεδα. Πολύ δύσκολο πράγμα να μεγαλώνεις παιδιά μαζί με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν συμφωνείτε στις αρχές και στις αξίες. Πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ματαιωτικό. Τα παιδιά όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα.
Όταν μοιράζεσαι τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, όταν συγκατοικείς με έναν άνθρωπο, όταν παντρευτείς έναν άνθρωπο, όλα τα υπόλοιπα αναγκαστικά θα τα μοιραστείς. Θα μοιραστείς τα οικονομικά, για παράδειγμα. Ξέρουμε σίγουρα ότι μπορεί να έχετε τις ίδιες απόψεις ως προς τη διαχείριση των οικονομικών και οι δύο. Μήπως εσύ, για παράδειγμα, έχεις μια άποψη ότι είναι καλή ιδέα να προσέχουμε τα χρήματά μας, να προσέχουμε για να έχουμε, να μην κάνουμε περιττά έξοδα, και ο άλλος ή άλλη θέλει συνεχώς να αγοράζει πράγματα της μόδας και να κάνει show off, να κάνει επίδειξη, και να, ενώ να θες να μαζέψετε χρήματα, να μην μπορείτε να μαζέψετε χρήματα. Ή μπορεί εσύ να θες να αγοράσεις κάτι όμορφο, να δουλεύεις, να είσαι, να ξοδεύεις χρόνο και ενέργεια για τη δουλειά σου, να παίρνεις κάποια χρήματα και να λες θέλω να αγοράσω κάτι όμορφο στον εαυτό μου, και να σου λέει το τέρις όχι, να μην το πάρεις αυτό, γιατί πρέπει να μαζέψουμε χρήματα για το τάδε και για το τάδε και για το τάδε. Θυμήθηκα τώρα κάτι. Όταν ήμουν φοιτητρία, έπαιρνα υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΙ. Ερχόμουν πρώτη στο έτος μου, στη βαθμολογία, και έπαιρνα την υποτροφία, που ήταν ένα σεβαστό οικονομικό ποσό. Την πρώτη φορά που πήρα την υποτροφία, ήμουνα μόνη μου. Οπότε δεν θυμάμαι τι είχα πάρει για μένα. Βιβλία θα είχα πάρει. Βιβλία. Τη δεύτερη φορά ήμουν αραβωνιασμένη, γιατί στο δεύτερο έτος είχες πάρει για το πρώτο έτος, στο τρίτο έτος είχες πάρει για το δεύτερο έτος. Και θυμάμαι ότι, αν θυμάμαι καλά, ήταν 400.000 δραχμές, νομίζω. Και τότε πήγα και πήρα ένα πολύ ωραίο κουστούμι δερμάτινο στον τότε αραβωνιαστικό μου, από μόνη μου. Είπα τι ωραία, τι του αρέσει να φορεί. Φοράει, μου λέει, είχα πάντα όνειρο να έχω ένα δερμάτινο. Τώρα μιλάμε για το 1995-96, εντάξει το 96, που τότε ήταν της μόδας τα δερμάτινα. Και πήγα και έδωσα όλα τα λεφτά της υποτροφίας μου, αντί να τα ξοδέψω πάνω μου, και του πήρα αυτό ένα πολύ ωραίο κουστούμι. Ήταν ένα ωραίο δερμάτινο παντελόνι και ένα πολύ ωραίο δερμάτινο μπουφάν, το οποίο το φορούσε μέχρι να χωρίσουμε. Πρέπει να το φορούσε και μετά, δεν ξέρω. Λοιπόν, λίγους μήνες πρωτού χωρίσουμε, ήμουνα 26 χρονών, ήμουνα μετά που είχα γεννήσει και τα δύο τα παιδιά, και είχα βάλει πάρα πολλά κιλά στις εγκυμοσύνες, και μετά που ήταν και η Κυριακή ενός έτους, έχασα εκείνα τα κιλά, τα έδιωξα. Πήγαινα γυμναστήριο, πρόσεχα τη διατροφή μου, και εκεί που ήμουν, ρε παιδί μου, 90 κιλά, έγινε 70. Οπότε ήταν μια μέρα, έτσι, καλοκαίρι, αρχές Ιουνίου, και είπα, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ρούχα να φορέσω. Γιατί όλα μου τα ρούχα ήταν για 20 κιλά περισσότερα. Οπότε πήγα σε ένα μαγαζί, σε ένα κατάστημα, το οποίο ήταν κοντά στη γειτονιά μας, το οποίο ήταν ένα κατάστημα φτηνό, δηλαδή ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε ρούχα μακό. Έτσι, βακερά, φτηνά ρούχα τέλος πάντων, και θυμάμαι ότι έδωσα 128 λίρες, 128 λίρες είναι γύρω στα 150 ευρώ σήμερα, και πήρα πάρα πολλά κομμάτια ρούχα. Εμένα γενικώς μου αρέσει να ψωνίζω στις εκτόσεις και μου αρέσει να ψωνίζω οικονομικά. Δεν είμαι καμιά που πετάω τα χρήματα. Δηλαδή, αυτό που είχα κάνει με τα 400.000 δραχμές να πάρω εκείνο το κουστούμι ήταν υπερβολή, την οποία για τον εαυτό μου με τίποτα δεν θα την έκανα. Την έκανα όμως για τον τότε αραβωνιαστικό μου, τον άντρα που αγαπούσα. Να μην σας τα πολυλόγω, πήγα σπίτι πολύ χαρούμενη, γιατί βρήκα τόσα πολλά ωραία κομμάτια και σε τόσο χαμηλές τιμές. Μα πρέπει να είχα πάρει τότε 5 φούστες, 15 μπλούζες, 10 φορέματα, δηλαδή είχα πάρει πολλά κομμάτια. Και άκουσα φωνές. Πώς είναι δυνατόν να πας να πετάξεις τόσα χρήματα για σένα, δεν μπορούσες να πάρεις μόνο δύο κομμάτια. Εντάξει, εγώ έτσι κάνω, ψωνίζω μεγάλες ποσότητες ρούχων και θα ξαναψωνίσω μετά από 3 χρόνια. Και εκείνη την περίοδο δουλεύαμε και οι δύο και ήμασταν καλά οικονομικά. Και εγώ τότε χρέωνα είτε 10 είτε 15 λίρες στο ραντεβού, που σημαίνει ότι εκείνα τα χρήματα που πήρα ήταν 2 μέρες δουλειά. Και είχα πολύ καιρό να πάρω ρούχα, είχα από τον καιρό που ήμουν ελεύθερη να πάρω ρούχα. Και λέω, ρε παιδί μου, και θυμάμαι ότι με στενοχώρησε πολύ αυτό το πράγμα τότε, με στενοχώρησε. Και ήταν ένας από τους λόγους που με έκανε να καταλάβω ότι δεν ταιριάζαμε.
Και με έκανε να καταλάβω κιόλας ότι προφανώς δεν υπήρχαν τα ίδια συναισθήματα. Δηλαδή, όπως εγώ πήγα και πήρα τα χρήματα από την υποτροφία μου, όλο χαρά να τα αγαδορίσω, να φτιάξω κάτι, να δώσω κάτι ωραίο να φορέσει ο άλλος, και ο άλλος θύμωσε που με τα δικά μου τα λεφτά, που τα είχα δουλέψει, πήγα να πάρω πράγματα για μένα. Σε καμία περίπτωση δεν κατηγορώ τον πατέρα των παιδιών. Ήμασταν μωρά, ξαναλέω, ήμουν εγώ τότε 26, αυτός 27. Ήμασταν μωρά, δύο μωρά τα οποία βάλανε να παίξουν τους κουμπάρους, τις κουμπάρες, και φυσικά shit happens και θα μπορούσαν να συμβούν αυτά. Το πάμε πίσω τώρα στο τι χάνεις εσύ. Έχεις χάσει κάτι τέτοιο, ναι. Έχεις χάσει κάτι τέτοιο. Εσύ να είσαι δοτική, εσύ να είσαι πρόθυμη να κάνεις ένα δώρο, να δείξεις την αγάπη σου, την αφοσίωση σου, δεν ξέρω εγώ, στον άλλον, και ο άλλος να σου θυμώσει ότι... να έχει θέμα ότι πήρες εσύ για σένα. Ένα άλλο ζήτημα που, από το οποίο έχεις γλιτώσει, φιλενάδα, εσύ που δεν έχεις σχέση, είναι ότι δεν χαλάει η διάθεσή σου από τη διάθεση κανενός. Γιατί όταν είσαι σε μια σχέση, σε μια συγκατοίκηση, σε ένα γάμο, εσύ μπορεί να είσαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, ο οποίος να παίρνει τα πράγματα με θετική σκοπιά, και ο άλλος να είναι ένας μίζερος χαρακτήρας, να είναι μια κλαμμένη προσωπικότητα, που να τα βλέπει όλα μαύρα και όλα αρνητικά, και να ξυπνάς εσύ το πρωί και να είσαι μέσα στην τρελή χαρά, καλημέρα, καλημέρα, και να σου λέει, πού την είδες την καλή τη μέρα. Είσαι τρελή, εσύ όλη μέρα είσαι χαρούμενη, πού είδες το καλό, πού είδες το θετικό. Και μια γυναίκα μπορεί να είναι μίζερη και ο άντρας της να έχει, ο σύντροφός της να έχει θετική διάθεση και εκείνη να μην έχει. Και οπωσδήποτε και στο ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να συμβεί αυτό. Όταν είσαι σε μια ερωτική σχέση, αναπόφευκτα επηρεάζεσαι από την ψυχολογική, συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Άρα όποιος δεν είναι σε σχέση, έχει να φροντίσει μόνο τον εαυτό του και όχι τον άλλο. Είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος. Πολύ μακρύς ο κατάλογος για το τι γλιτώνεις. Τι κόπο και πόνο και ταλαιπωρία γλιτώνεις άμα δεν έχεις ερωτική σχέση. Πάρα πολύ μακρύς. Είναι πάρα πολλά και σίγουρα δεν χωράνε σε ένα βίντεο. Και δεν μπορώ να τα θυμηθώ κιόλας, να τα σκεφτώ κιόλας όλα σε ένα βίντεο. Αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής, ότι οι Κινέζοι έχουν μια παροιμία που τη λένε και για τον άντρα και για τα παιδιά. Λέει, όποιος δεν έχει παιδί έχει ένα πρόβλημα, όποιος έχει παιδί έχει χίλια. Ή όποιος δεν έχει άντρα, όποια δεν έχει άντρα έχει ένα πρόβλημα, όποιος όποια έχει άντρα έχει χίλια, ή έχει ερωτικό σύντροφο έχει χίλια. Δεν προσπαθώ με τίποτα να σου χρυσώσω το χάπι και να σου πω ότι τι τέλεια ζωή που ζεις που δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ με ανταπόκριση. Σίγουρα υπάρχουν και υγιείς ερωτικές σχέσεις, σίγουρα είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι αξιόλογοι, καλλιεργημένοι, οι οποίοι μπορούν να αγαπήσουν ολοκληρωμένα και αληθινά. Όμως η πλειονότητα των ερωτικών σχέσεων είναι προβληματικές ερωτικές σχέσεις, γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων γύρω μας είναι ακαλλιέργητη και δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα. Οπότε δεν έχασες και πολλά. Έχασες σίγουρα την ταλαιπωρία, έχασες σίγουρα την ίντριγκα, έχασες σίγουρα την αγωνία, έχασες σίγουρα τους καυγάδες, έχασες σίγουρα το αίσθημα της απελπισίας όταν βρίσκουμε τον εαυτό μας μπλεγμένο σε μια κατάσταση που δεν μας αρέσει. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας και η ερωτική αγάπη μπορούν να έρθουν σε οποιαδήποτε ηλικία και να είμαστε. Θα ξαναπώ κάτι που το έχω πει 2-3 φορές. Ήμουνα νεαρή φοιτήτρια και με έστειλε η μάνα μου να πω απέναντι σε ένα ζευγάρι με Άγγλους. Αγγλέζους τους λέμε αυτούς, Βρετανούς, οι οποίοι νίκιαζαν το σπίτι απέναντι από το δικό μας, να τους πάρω μελομακάρουνα και καρακουραμπιέδες τα Χριστούγεννα. Γιατί τις είχαν στείλει αυτή Christmas cake. Τι ωραίο το Christmas cake που κάνουν οι Αγγλέζοι, δεν υπάρχει καλύτερο, έχει τόσα πολλά φρούτα μέσα, τέλος. Όπως και να έχει. Πάω εκεί πέρα και τους λέω, εγώ ήμουν φοιτήτρια ψυχολογίας. Θέλω να σας ρωτήσω, I want to ask you, what's the secret to your romance? Ποιο είναι το μυστικό για το ρομάντσο σας, για τον έρωτά σας, γιατί τους βλέπαμε εμείς να κάθονται πάνω στη βεράντα, να διαβάζουν μαζί βιβλία, αυτός να σηκώνεται πάνω να τη φυλάει, να της φτιάχνει τσάι, να της φτιάχνει κοκτέιλ, να της τα φέρνει, και γενικά πολύ αγαπημένοι, τους έβλεπες ρε παιδί μου, φαινόντουσα.
Όχι πως ήμασταν κουτσομπολίτες εμείς και βλέπαμε στη βεράντα απέναντι πάνω ψηλά τι γινόταν, έτσι, έπεφτε το μάτι μας. Και τους λέω πως τα καταφέρνετε μετά από τόσα χρόνια γάμου να είστε τόσο καλά μαζί. Χαχαχαχα, γέλασαν και οι δύο. Και λέει, μα εμείς δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί, 3 χρόνια είμαστε μαζί. Α, λέω εγώ, επειδή ήξερα ότι είχαν 3 παιδιά. Λέω ότι τα παιδιά είναι του άνδρα. Ο άνδρας λέει ήταν παντρεμένος. Ζούσα για χρόνια στη Γερμανία με τη γυναίκα του, λέει. Ήταν εργάτης σε ένα εργοστάσιο και πέθε καρκίνο στον πνεύμονα από τις αναθυμιάσεις του εργοστασίου η γυναίκα του και πέθανε, γύρω στα 60. Και είχαν πάει, λέει, σε μία κρουαζιέρα για senior singles, δηλαδή για ανθρώπους μεγαλύτερου σε ηλικία που ήταν single, που ήταν ελεύθεροι, που ήταν 300 άτομα περίπου στην κρουαζιέρα και από εκείνη την κρουαζιέρα μόνο αυτοί οι δύο έκαναν match, τέριαξαν και παντρεύτηκαν. Και η κοπέλα ήταν Σκοτσέζα και λέει ήταν μέχρι τα 72 της Παρθένα. Γιατί λέει ήταν καθολική, πολύ αυστηρή καθολική και λέει εγώ δεν ήθελα να δώσω τον εαυτό μου σε κανέναν εκτός από τον άνδρα που θα παντρευόμουν. Και στα 72 της γνώρισε αυτόν τον τύπο, παντρεύτηκα. Πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στην Αγγλία. Αυτή το σπίτι στη Σκωτία και αυτό στην περιουσία και στην Αγγλία. Πήραν τα χρήματα. Αγόρασαν έναν ωραίο αυτοκίνητο, είχαν ένα Mitsubishi Pajero, θυμάστε τα Pajero, αυτά τα ψηλά τα αυτοκίνητα. Και γύριζαν όλη την Κύπρο, έκανα σαφάρι και μάλιστα είχαν βάλει και στο πλοίο το αυτοκίνητο, θυμάμαι τότε γιατί το ήμουν πριν 20 χρόνια υπήρχε πλοίο που πήγαινε στην Ελλάδα και πήγαινε με τα αυτοκίνητα και στην Ευρώπη και έκαναν διάφορες εξορμήσεις και ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Και εκεί κατάλαβα ότι η αγάπη και ο έρωτας μπορεί να έρθει και στα 60 και στα 70, μη σας πω και στα 80. Δεν υπάρχει λόγος να τα βάφουμε μαύρα και οτιδήποτε μας έχει κρατήσει μακριά από την ερωτική αγάπη, αν είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, αν είναι οι τραυματικές εμπειρίες που είχαμε από τον πατέρα μας, από τη μητέρα μας, αν είναι απορρίψεις που φάγαμε σε μια πρώιμη ηλικία, όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης αλλά και της ψυχοθεραπείας. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν καλοί άνθρωποι, πιστεύω πως υπάρχουν αγνές και καθαρές ψυχές και πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος το βάλει στόχο του να καλυτερεύσει τον εαυτό του και επίσης επενδύσει χρόνο και ενέργεια στο να ψάξει ενεργά για να βρει κάποιο σύντροφο, θα τον βρει. Αυτό πιστεύω. Και θα κάνω και ένα βίντεο για το dating μέσω διαδικτύου σε μεγαλύτερες ηλικίες. Θα κάνω ένα τέτοιο γιατί μου το έχετε ζητήσει και έχω υπόψη μου και μία περίπτωση. Μία περίπτωση επιτυχίας δηλαδή, μην φανταστείτε αποτυχίας, επιτυχίας. Μία τέτοια περίπτωση σε ένα άλλο vlog να σας την πω. Γεια. Yeah.